Ο βίος και το μαρτύριο της Αγίας Εκατερίνης. Μες στις ερήμου τις δροσιές, που ο νους μας δεν τις φτάνει, άγγελοι μεταφέρανε στην πιο ψηλότερη κορφή μια κόρη που αγίασε, φορώντας το μαρτυρικό για το Χριστό στεφάνι. Μια καλονή, πολύ ευγενής, με πλούτο και σοφία, γοήτευσε τον Κύριο και την έκανε νύμφη του στη Θεία Βασιλεία. Τόσα πολλά χαρίσματα, με εγωισμό καθόλου, έδωσε μάχη πέρλαμπρη κατά του διαβόλου. Κι ήταν τα χρόνια δύσκολα των διωγμών, του πόνου, τότε που μαρτυρούσανε όσοι δηλώνανε πιστή τ' Άγιο Θεού του μόνου. Τότε που τους περνάγανε από 40 κύματα με βάσανα κάθε λογής και γεμίζαν τα μνήματα από χιλιάδες μάρτυρες για του Χριστού την πίστη και την ομολογία τους αγάπης προς τον Κτίστη. Μέσα σε αυτούς βασίλισσα ξεχώρισε η Αγία για την δυναμικότητα, αποφασιστικότητα και υπέρμετρη ανδρεία. Δεν υπολόγισε χαρές που θα μπορούσε να έχει με τέτοια σπάνια ομορφιά, καταγωγή βασιλική, μόρφωση όσο κανένας. Τα ψήφισε όλα, τα άφησε. Η σοφία δεν την άφησε την τέλεια αλήθεια να μην δει που ήτανε ο ένας. Στη σύντομη της τη ζωή είναι άξια μια αναδρομή για του Χριστού την νύμφη, να δούμε πώς αγίασε, με ποιο τρόπο πολέμησε τόσα δαιμόνων στήφη. Πάμε στην Αλεξάνδρεια, στα χρόνια του Μαξέντιου, πανούργου βασιλέα. Ζούσε λοιπόν η καλονή, που τόσα ο δημιουργός της είχε δώσει δώρα, μα απέδειξε πως τάξιζε. Από γόνο βασιλικό γεννήθηκε η Πανδώρα. Ο Κόνστας, ο πατέρας της, πέθανε πολύ νέος και έμεινε στη μητέρα της, που ήταν κρυπτοχριστιανή, ο ρόλος της ανατροφής ο από όλους πιο σπουδαίος. Τη μόρφωσε την κόρη της μόλις τις επιστήμες. Έμαθε την ελληνική γραφή, τους φιλοσόφους, τον Όμηρο, τον Βυργίλιο, Αριστοτέλη, Πλάτωνα, τις βίβλους της ιατρικές Ασκληπιού, Ιπποκράτη, σπούδασε την ρητορική, τη λογική. Στο χάρισμα της Εφράδειας ήταν η μοναδική. Επειδή ήταν τόσο έξυπνη, μες στη φιλοσοφία ξεχώρισε και αγάπησε πολύ την Παρθενία. Οι συγγενείς, οι φίλοι της, της έλεγαν να παντρευτεί. Χιλιάδες τότε νεαροί την επεριτριγύριζαν, μ' αυτό το έξυπνο μυαλό όλοι τους δεν το γύριζαν. Και για να τους ξεφορτωθεί αυτούς που την επίεζαν, τους λέγει κάποια μέρα: «Μου λέτε όλοι να παντρευτώ. Πέστε μου, πώς να αποδεχτώ κάποιον μικρότερό μου? Όχι, δεν είναι σωστό γι' αυτόν. Πρέπει να είναι ανώτερος και όχι κατώτερός μου. Αν θα μου βρείτε έναν, να είναι από μέσο φώτερος, ασύγκριτα πιο πλούσιος, πολύ πιο ωραιότερος, τότε σας λέω θα πω το ναι. Προσόντα περισσότερα έχει δηλαδή από με». Τότε πια όλοι σταμάτησαν, γιατί καλά το ξέρανε πως δεν υπήρχε άλλος που θα την εξεπέρναγε στη σοφία και στο καλός. Η συμβουλή του ασκητή. Η μητέρα της, η Χριστιανή, είχε γνωστό πνευματικό που ζούσε σε ασκητήριο λίγο έξω από την πόλη. Την πήρε λοιπόν μια φορά να τον συμβουλευτεί γι' αυτά στο ερημικό μα όμορφο του Αγίου περιβόλι. Ο ασκητής, κοιτάζοντας την τόση ευταξία, την θεία σοβαρότητα που είχε η Αγία, έμεινε τόσο έκθαμβος
που μπαίνει να την ψαρέψει, προς την επίγνωση Χριστού αμέσως να τη στρέψει. Ξέρω ένα τέλειο άνθρωπο, της λέει με απλότητα, που σε περνά σύγκριτα. Όλα δικά του τα έχει αυτός, και τη γη αυτή ολόκληρη και την αιωνιότητα. Σε ξεπερνά στην ομορφιά και σένα και τον ήλιο και έχει το πιο πανάκριβο, υπέρλαμπρο βασίλειο. Κυβερνά όλα τα αισθητά, τα νοούμενα, τα κτίσματα. Ο πλούτος του κι αν μοιραστεί, ποτέ δεν λιγοστεύει. Μάλλον αυξάνει, κόρη μου. Δεν το μπορείς κατάματα να τον εδείς, το καλός το μαγεύει. Τάχασε η πανέμορφη, σοφότατη Πανδώρα. Την περιέργεια της κέντρισε και τι να κάνει τώρα. Άλλαξε η διάθεση, η όψη και η καρδιά της. Ρώταγε κι άλλα πολλά τώρα τον γεροντά της. Συνέχιζε ο ασκητής να περιγράφει το Χριστό και τη θεότητά του. Η κόρη έμενε άναυδη από τα λόγια τα Άγια, τα πλούτη τα δικά του. «Μα ποιαν ο γιος είναι αυτός που τόσο εγκομιάζεις? Έλα, πες μου το γέροντα, σε μένα μη διστάζεις». «Κόρη, πατέρα επί της γης, δεν είχε αυτός ο νέος, αλλά γεννήθη άφραστα, από κόρη Παρθένο. Η τόση αγιότητα που είχε η μητέρα του, η Παρθένος Μαρία, την έκαναν αθάνατη ψυχή τέμα και σώματι, μετέστη εκεί στους ουρανούς, την προσκυνούν νυχθημερών οι άγγελοι ασώματοι. Πολλά άμα και θαυμάσια γέροντα διηγείσαι, βλέπω όμως πολύ σίγουρος για τέτοια αλήθεια είσαι. Γέροντα, θέλω να τον δω, μα πες μου πώς να γίνει. Τα λόγια σου τα αληθινά μ' ανάψανε μες στην ψυχή πολύ καυτό καμίνι. Αν κάνεις όπως θα σου πω, καλή μου εσύ Πανδώρα, σίγουρη μείνε, θα τον δεις και την Αγία σου ψυχή θα τη γεμίσει δώρα. Την εικόνα αυτή της Παναγιάς, που στη γλυκιά της αγκαλιά κρατά το θείο βρέφος, στην κάμαρά σου πάρτινε και πέμψε της το βράδυ αυτό δοξολογίες νέφος. Κι αυτή θα σε καταδεχτεί, το γιο της θα στον δείξει, ξέρει όλα να σου τα πει και όλα να στα αποδείξει. Φεύγει η Πανδώρα με χαρά, με την εικόνα αγκαλιά πάει στο δωμάτιό της και έβαλε αρχή με προσευχή να φτάσει το σκοπό της. Λίγο αποκοιμήθηκε, βλέποντας όμορφο όνειρο, με στουρανού τα πλάτη, πως κάθονταν η Παναγιά, μα όμως το μικρό βρέφος της, η Πανδώρα όταν το κοίταζε, της γύρναγε την πλάτη. «Παιδί μου, δες τη δούλη σου», του λέει η Μαρία. «Είναι ζωφώδης, άσχημη», γυρίζει με παράπονο και λέει στην Παναγία. «Παιδί μου είναι πάνσοφη, ευγενική και πλούσια». «Είναι φτωχή, αποκρουστική, μητέρα είναι ανούσια». «Μα τι να κάνεις πλάχνο μου, γύρισε, πες της κάτι». «Πρώτα να πάει στο γέροντα, ό,τι της πει να κάνει. Και τότε, αφού βαπτιστεί, ας έρθει πάλι να με δει». Νύμφη Χριστού. Ξύπνησε από θαυμασμό τώρα η σοφή Πανδώρα, τρέχοντας στα σκητήριο χωρίς να χάσει ώρα. Του τα πε όλα και αυτός, έμπειρος με σοφία, την ενουθέτησε σωστά, την βάφτισε, της δίδαξε του ουρανού τα μυστήρια και όλα τα μεγαλεία. Θείο όνομα της έδωσε, την είπε Εκατερίνα, που στην ελληνική γραφή σήμαινε Στεφανία. Στεφανωμένη δηλαδή ήταν από τον Κύριο, γιατί τον εκατάλαβε, ένιωσε το μυστήριο. Αφού ντύθηκε τη νέα στολή του Άγιου Βαπτίσματος, υπερέχοντας αληθινά στη γνώση και την ομορφιά κάθε ανθρωπίνου κτίσματος της εποχής εκείνης, να την τώρα γονατιστεί
μπροστά στο θείο εικόνισμα η κόρη Εκατερίνη. Πάλι, μέσα στον ύπνο της, βλέπει το θείο βρέφος να το ρωτάει η μητέρα του αν τώρα του αρέσει. Και εκείνο, μ' αγάπη μιλά, πως είναι τόσο όμορφη, πως θέλει να τη μνηστευθεί. Το χέρι της τώρα ζητά δαχτυλίδι να θέσει. Και λέει ο Δεσπότης Χριστός, «Εκατερίνα, από σήμερα είσαι δική μου νύμφη. Νυμφείο άλλον επίγειο, μη λάβεις τη ζωή σου. Το δαχτυλίδι φόρεσε και ό,τι και να σου συμβεί, εγώ θα είμαι μαζί σου». Αφώνη η κόρη ψέλισε, «Κύριε και βασιλιά μου», και ξύπνησε από τα κλάματα. «Ω, από δάκρυα χαράς θα σπάσει η καρδιά μου». Του δόθηκε ολόψυχα. Δεν είχε μάτια γι' άλλον. Ο νυμφίος της επρόσθεσε και άλλη ευγλωτία, όπου για εκείνον μίλαγε να είχε επιτυχία. Κι άρχισε η νύμφη του Χριστού, Χριστό να διακηρύττει. Μέσα στην Αλεξάνδρεια συγκλώνιζε τα πλήθη. Μα ήρθαν μέρες δύσκολες, φούντωσε η ειδωλολατρία και δίωκαν τους χριστιανούς με άρρητη μανία. Πρόσταγμα στέλνει ο Μαξέντιος στην επικράτειά του να τιμήσουν όλοι τους θεούς, να κάνουν θυσίες. Και όποιος τυχόν το αρνηθεί, θα τιμωρηθεί αλίπητα από την ανέδειά του. 100 ταύρους πρόσφερε αυτός και άλλους τόσους ηγεμόνες και πιο φτωχοί ζώα μικρά, σφαχτά γέμισε ο τόπος, καπνί παντού, αίμα, βρωμιά. Θυσίας αυτός τρόπος. Ενώ αυτά συνέβαιναν, η ευλαβής Εκατερίνα, με το μυαλό της το Άγιο, βλέποντας το πνευματικό ανθρώπινο ναυάγιο, συγκλονισμένη έρθε από τα βάθη της καρδιάς της, μια συνοδεία δούλους της πήρε τώρα ξοπίσω της και πάει στο βασιλιά της. Η Εκατερίνα μπροστά στο βασιλιά. Μπαίνοντας μέσα στο ναό των δαιμονίων ειδώλων, τραβά τώρα την προσοχή και των ανθρώπων όλων. Γιατί η τόση ομορφιά και η όλη παρουσία της μαρτύραγε τι είχε αυτή η καρδιά και ποια ήταν η αξία της. Χαιρέτησε το βασιλιά, με σεβασμό γόνι έκλεινε και θαρετά του λέει, «Εδώ και πολύ καιρό έπρεπε να γνωρίζεις, καημένε αυτοκράτορα, πως βρίσκεσαι σε πλάνη και κάθε άψυχο είδωλο μόνο κακό σου κάνει. Ο σοφός δες Διόδωρος που τον επαραδέχεσαι, λέει ότι αυτοί που για θεούς εσύ τιμάς και δέχεσαι, ότι ήταν άνθρωποι που τη ζωή τους τέλειωσαν με ελεηνό τρόπο. Για κάποια ανδραγαθήματα μόνο τους έστησαν αγάλματα, μα τώρα όλοι βρίσκονται σε κολλασμένο τόπο. Οι δε μεταγενέστεροι που δεν ξέραν πως ζήσανε, τους προσκυνήσαν για θεούς. Μα ένας είναι ο Κύριος που έφτιαξε σένανε εμέ και τους λαμπρούς τους ουρανούς. Αυτός ο λαμπερός θεός δεν έχει την ανάγκη μας από τέτοιες θυσίες. Αλλού σου λέω, Μαξέντιε, πως κρύβονται οι αξίες». Τόσο θύμος ο αυτοκράτορας, που έμεινε εκεί άφωνος για πάρα πολλή ώρα. Το κύρος του όμως έπρεπε να το διαφυλάξει και ό,τι είπε εκείνη θαρετά, όλα να της ταλάξει. «Κάτσε στην άκρη του ναού να λήξουν οι θυσίες και τότε θα τα πούμε οι δυο ποιες είναι οι αξίες». Την μεταφέραν βία μπροστά στην άκτορά του. Η λαμπερή της ομορφιά, το σώμα το ευθυτενές πείραξε την καρδιά του. «Ποια είσαι εσύ τόσο όμορφη, πάσχημα λόγια λέγεις, και πως τολμάς το βασιλιά μπροστά να αντιλέγεις?» «Κορί με του προκατόχου σου, με λένε Κατερίνα,
Σπούδασα την ρητορική, μουσική, γεωμετρία, την ιατρική, την ποίηση και την φιλοσοφία. Και όταν το φιλοσόφισα ποια ήταν η αλήθεια, ο Θεός ο αληθινός μπήκε βαθιά στα στήθια. Ο Μαξέντιος τα έχασε από τη μόρφωσή της, το υπέροχο παράστημα, την τόση σύνεσή της και της το ομολόγησε ότι εντυπωσίστηκε. Είδες καλέ μου βασιλιά, ο Θεός που δεν φαντάστηκες πώς μέσα από λίγο πυλό, που είναι φτελές υλικό, δίνει σε μας τόση ομορφιά. Και εμείς τι του χαρίσαμε, ένα σταυρό, λίγα καρφιά. Φοβήθηκε ο αυτοκράτορας από την ευγλωτία της, νοιάστηκε να μην ντροπιαστεί, μήπως και τον νικήσει, και πήρε άλλη απόφαση, να καλέσει όλους τους ρήτορες για να την ελιγήσει. «Τους πιο σοφούς μου ρήτορες για σένα θα φωνάξω. Λυπάμαι αυτά τα νιάτα σου και πρέπει να σ' αλλάξω. Δεν υπάρχει περίπτωση, κανένας δεν με φτάνει τώρα που τον Ιησού Χριστό νυμφίο έχω κάνει. Αυτοί θα γίνουν χριστιανοί. Εγώ δεν πάω στην πλάνη». Φίδια ζώσαν το βασιλιά. Αδύνατον δεν γίνεται. 150 ρήτορες ελάτε εδώ να μείνετε. Να προετοιμαστείτε άψογα, να την κάνετε σκόνη. Γυναίκα είναι και μικρή, χωρίς βοήθεια, μόνη. Την έριξε στη φυλακή και τον σοφότατο ερμή παρακαλάει τώρα να την αποστομώσουνε όταν θα έρθει η ώρα. Μαζεύτηκαν οι διαλεκτοί σοφοί τώρα μπροστά του και αρχίζει αυτός να τους μιλά. «Ακούστε με όλοι καλά. Υπερβαίνει τον Πλάτωνα σ' όλη του τη σοφία, σαν να έχετε αυτόν μπροστά ετοιμαστείτε όλοι. Δώρα, αν την νικήσετε, πανόρια θα σας δώσω. Μα αν δεν τα καταφέρετε, με θάνατο μαρτυρικό όλους θα σας σκοτώσω». Στο Μαξέντιο απάντησε ο πιο διακεκριμένος. «Μα πώς μπορεί ένα γίνεο με τόσους να τα βάλει? Θα την απογυμνώσουμε από επιχειρήματα. Μαζί μας είναι αδύνατον πέρα αυτή να τα βγάλει». Διαταγή έδωσε λοιπόν να μαζευτούν οι πάντες μέσα στο αμφιθέατρο. Οι 150 σοφοί σταθήκανε στο κέντρο του σαν να ήταν ανδριάντες. Προτού στο δεσμοτήριο πάνε οι απεσταλμένοι να την εφέρουν βία, την κόρη τη πανέμορφη και καθαγιασμένη, την επεσκέφθη ο Αρχάγγελος, ο Μιχαήλ ο Μέγας. «Μη φοβάσαι, κόρη λαμπρή, ο Κύριος θα προσθέσει σοφία στη σοφία σου, γνώση στη γνώση σου όλοι. Με λιγοστές κουβέντες σου θα θαμποθούνε όλοι». Όλοι εκεί περίμεναν με τόση αγωνία να δουν τι θα ερωτηθεί αυτή που είχε ευλογηθεί με τόση ευγλωτία. Η είσοδός της στο θέατρο επέβαλε σιωπή. Η μορφή της η επιβλητική τους είχε καθυλώσει. Ο πιο ξακουστός ρήτορας τώρα κάνει αρχή. «Σ' είσαι που βρίζεις τους θεούς?» «Δεν βρίζω, απλά δεν μπορώ να πω τους θεούς αληθινούς». «Μα όλοι οι μεγάλοι ποιητές θεούς τους ονομάζουν. Πιο πολύ δε Όμηρος που λες ξέρεις απ' έξω». «Μεσεύτωχε μου ρήτορα, γρήγορα θα ξεμπλέξω. Μήπως ξεχνάς πως ο Όμηρος λέει το Διαπανούργο, βυθισμένο στα ψέματα και μέγα πατεώνα, πως η Ήρα και η Αθηνά με βοηθό τον Ποσειδώνα θέλανε να τον δέσουνε? Τι ψεύτικοι θεοί είναι αυτοί με πάθη και φοβέρες, και όταν τσακώνονται μαζί που πλοφιλονικούνε? Πιανού το μέρος παίρνετε? Έλα πες μας, ακούμε». Αποστομώθη ο ρήτορας. Του δέθηκε η γλώσσα, σαν του λέγε η Αγία μας τα μύρια και τα όσα. Του πει ποιος είναι ο Χριστός, που είναι Θεός αγάπης, πως θυσιάστηκε για μας, νικάει τους πάντες στη ζωή, προσωπικός μας βοηθός μαζί και στρατηλάτης. Ότι ο ίδιος σταυρώθηκε, έχει όλο του το αίμα, για να ζήσουμε αιώνια, όχι πια μες το ψέμα.
Και εσύ, του είπε φιλόσοφε, γίνε δικός του δούλος. Μαρτύρησε, σ' ακούει ο κόσμος όλος. Αν τον πιστέψεις, θα σωθείς αιώνια και για πάντα. Αλλιώς, να'ρθει ο επόμενος, εσύ κάνες την πάντα. Πού να τολμήσει άλλος να βγει, όλοι οι κατώτεροι του. Ο Μαξέντιος πανικοβλήθηκε, μαζί και οι ακόλουθοί του. Οι ρήτορες μαρτυρούν. Ζώντας τον εξευτελισμό σ' όλο το μεγαλείο, διατάζει τώρα ο βασιλιάς να καούν όλοι οι ρήτορες, να τους πετάξουν στη φωτιά μες στο κέντρο της πόλης. Πέσαν στα πόδια οι δυστυχείς όταν αυτό το ακούσανε. Την Κατερίνα τη Σοφή τώρα παρακαλούσανε. «Πες του καλού κυρίου σου να μας συγχωρέσει, να βρούμε στον παράδεισο την πιο μικρούλα θέση. Βαφτισέ μας, Αγία μου, να μην φύγουμε έτσι. Θα βαφτιστείτε στο αίμα σας και η θυσία σας αυτή πιότερο θα του αρέσει». Στην πλατεία ανάψανε φωτιά, λες κι έφτανε τα αστέρια. Σταυρώσανε οι ρήτορες σε προσευχή τα χέρια κι ήταν η μέρα ξέχαστη, 17 Νοέμβρη, που εκλιπαρούσαν το Χριστό για να'ρθει να τους έβρει. Το βράδυ εκείνο έγινε ένα μεγάλο θαύμα. Σαν πήγανε οι χριστιανοί για να τους εμαζέψουν, οι ρήτορες ανέπαφοι, πάνω τους ούτε τραύμα. Τους θάψανε με περισσή ευλαβία και κλάμα. 150 μνήματα, παρέα όλοι, αντάμα. Αλλάζει ο Μαξέντιος. «Σε συμβουλεύω, κόρη. Τη μισή εξουσία μου, αν θέλεις, σου χαρίζω. Να εξουσιάζεις πληθυσμό, πόλεις, κάστρα και όρη. Φτάνεις στους δικούς μου θεούς, τώρα να θυσιάσεις». Εκείνη απλά του απάντησε. «Μην πεις, αλλά Μαξέντιε, τα λόγια σου θα χάσεις. Κι αν μου κάνεις μαρτύρια, η πρόσκαιρη αυτή προσβολή στον Κύριο θα με στείλει. Εγώ είμαι μόνο δούλη του και νύμφη του και φίλη». Η Εκατερίνα δέχεται το μαρτύριο. Προστάζει να την εκδίσουμε, της βγάζουν την πορφύρα. Κι αυτό το σώμα που πλέναν οι πυρέτριες με μοίρα, τώρα το κατασκίζουνε αλίπητα τα βούνευρα, τα αγκαθωτά αγκίστρια, μάγρια μαστιγώματα. Μ' αυτή κοιτούσε ίσια, ψηλά, λες και έβλεπε το δικό της νυμφείο να στέλνει το κουράγιο του. Το βλέμμα του το θείο η Εκατερίνη αντάμωνε. Οι πάντες τη θαυμάζαν. Δεν μίλαγε, δεν φώναζε. Το στόμα όλοι φράζαν. Μες στις πληγές την σέρνουνε στη φυλακή της πάλι, ώσπου ο σκληρός Μαξέντιος διαταγή να βγάλει ποιον άγριο τρόπο να σκεφτεί που θα τη θανατώσει. «Ούτε φαΐ, ούτε νερό», είπε, «για μέρες 12, κανείς να μην της δώσει». Η σύζυγος του βασιλιά ήταν η Φαυστίνα. Είδε όνειρο και πίστηκε. Ζήτησε για να δει κρυφά την Αγία Εκατερίνα. Πάει στον Πορφυρίωνα που ήταν στρατοπεδάρχης, πιστός, γενναίος, καλόγνωμος. Του είπε, «Μαχητή μου, καλό να έχεις. Πάρε λεφτά και πλήρωσε τους δεσμοφύλακές σου, την Κατερίνα για να δω, και υπόσχομαι από το Θεό πολλές να μη αμοιβέσου». Την πήγε μες στη φυλακή, την σκοτεινή και την υγρή, να δει την Κατερίνα. Από τη θεία λάμψη της άφωνη έμεινε εκείνη, έβλεπε έναν άγγελο με σάρκα από γυναίκα. «Εδώ είμαι, Φαυστίνα μου, έλα λίγο πιο μέσα. Βασίλισσα, είσαι ζηλευτή. Γύρω σου βλέπω αγγέλους που θα σε στεφανώσουνε.
σε 3 μέρες για σένα θα είναι η αρχή του τέλους. Μικρό θα είναι το μαρτύριο μπροστά στα μεγαλεία. Αληθινή βασίλισσα θα σε τότε, Φαυστίνα μου, στην αιώνια βασιλεία. Ο Πορφυρίων κρυφάκουγε μαζί και οι στρατιώτες που δεν μπόρεσαν να μείνουνε στον κύριο άλλο προδότες. Πιστέψανε όλοι μαζί και στο Χριστό δοθήκαν. Φρικτό θάνατο βρήκανε όταν παραδοθήκαν. 12 μέρες πέρασαν. Η Εκατερίνα απτόητη κοίταζε με κρυφή χαρά το δαχτυλίδι του Χριστού περασμένο στο χέρι και φαγητό της έφερνε ένα άσπρο περιστέρι. Για όλα φρόντιζε ο Χριστός. Ο νυμφίος ο δικός της ήταν η μόνη έννοια της, ο Κύριος και Θεός της. Όταν την μεταφέρανε μπρος στο Μαξέντιο πάλι, μονολογούσε σαν τρελός. «Αυτή είναι. Δεν μου φέρατε από λάθος κάποια άλλη. Δείτε την, είναι απείραχτη, χωρίς ταλαιπωρία». Κάποιος φρουρός την τάιζε, σκέφτηκε με απορία. Διατάζει όλους τους φύλακες μπροστά του να φανερωθούν, σκληρά και ανελέητα άπαντες να τιμωρηθούν. Τη στιγμή αυτή επισκέφτηκε το βασιλιά ένας έπαρχος, κακός και πολυμήχανος, κόλακας και πανούργος. Ανακάλυψα μια μηχανή να νικήσει την κόρη, που τόσο αυτή θα φοβηθεί, σίγουρα θα λυγίσει, ή που θα την ακούσουνε από τους πόνους τα όρη. Φτιάξετε 4 τροχούς με κοφτερά ξηράφια και δέστε τους πολύ γερά πάνω σε μια περώνη. 2 θα γυρίζουν δεξιά και οι άλλοι 2 αριστερά και αυτή στη μέση μόνη θα λυγίσει από το φόβο της ή θα την φάνε η πόνη. Αμέσως υλοποίησε το σχέδιο του επάρχου. Την Κατερίνα δέσανε ανάμεσα εκεί στους τροχούς, γιατί πάλι ξεχάσανε γύρω από αυτήν την ψυχή πως οι άγγελοι υπάρχουν. Αρχάγγελος ευθύς λαμπρός μπροστά της κατεβαίνει, λύνοντάς την από εκεί που ήταν δεμένη. Σπάνε κομμάτια οι τροχοί, πετιούνται στον αέρα, σκοτώνοντας τους δίμιους που ήταν εκεί πέρα. Όλοι τριγύρω τα χάσαν, μόνο μιας όλοι πιστέψαν. Οι άγγελοι την νύμφη του με τα στεφάνια των πιστών όλα μαζί την στέψαν. Το μαρτύριο της Αυγούστας. Όταν πληροφορήθηκε όλα αυτά η Φαυστίνα, πώς γλίτωσε από τον τροχό η θεία Εκατερίνα. Με παρησία στέκεται μπροστά στο βασιλέα, ήρεμη, αποφασιστική, κοφτή και θαραλέα. Στα αλήθεια είσαι τόσο μωρός και ανόητος συγχρόνος. Ήλπιζες ο νυμφίος της που είναι ο Θεός ο μόνος, θα άφηνε να την πονέσουνε τα φωνικά ξηράφια. Ξέρεις πως θα τα ένιωθε, σαν απαγγέλους χάδια. Κατάλαβε ο Μαξέντιος ότι είχε μπει ήδη ο Χριστός στην οικογένειά του. Την σύζυγο κατέκτησε, δηλητήριο πιο πολύ γέμισε η καρδιά του. Από το μίσος του διέταξε να κόψουν τους μαστούς της. Το αίμα της τρέχει στη γη, μα η Φαυστίνα είχε σωθεί και τους πιστούς του βασιλιά είχε κάνει δικούς της. Ο Πορφυρίων ομολογεί, ο πιο πιστός του ακόλουθος, και όλοι οι στρατιώτες φανήκανε στα μάτια του μαζί με τη γυναίκα του πως γίνανε προδότες. Χωρίς να χάσει ούτε στιγμή, βγάζει αμέσως διαταγή να αποκεφαλιστούνε. Μαρτύρων φάλαγγα χρυσή, αξιώθηκαν όλοι μαζί παράδεισο να βρούνε. Την άλλη μέρα έφτασε στην τελική ευθεία να απολαύσει το φωνικό. Την αγιασμένη κεφαλή θα κόβαν της Αγίας. Λίγο πριν την καλεί αυτός μπροστά του και της λέει: «Πλάνεψε στη γυναίκα μου τον πρώτο στρατιλάτη με του Χριστού τα λόγια σου που ήτανε απάτη.
Μ' αυτά με εξαπάτησες, γι' αυτό θα σε σκοτώσω. Απορώ πως ασχολήθηκα μαζί σου εγώ τόσο. Η τελείωση της Εκατερίνης. Μη με λυπάσαι, βασιλιά, στον Ιμφίο μου πάω. Αυτόν που τόσο λάτρεψα, που τόσο αγαπάω. Και πριν τελειώσει, το σπαθί τα στραφτερό σηκώθη, με δύναμη η κεφαλή της Αγίας απεκόπη. Την ώρα αυτή της Άγιας αποκεφάλισής της, δυο αμέσως γίναν θαύματα στη λήξη της ζωής της. Γάλα έτρεξε από το λαιμό κάτασπρο και όχι αίμα. Ο Μαξέντιος κατάπληκτος φωνάζει «Είναι ψέμα!» Πριν καλά-καλά αυτός το δει και τ' άσπρο τον τυφλώσει, άγγελοι τη σηκώσανε με περηφάνεια τόση, την βάλαν στ' άσπρα τους φτερά και στο Σινά την πήγαν, στην πιο ψηλή εκεί κορφή που τ' άστρα την αγγίζαν. Το σώμα της το κλείσανε τα βράχια με αγάπη, από ψηλά προστάτευε του Σινά το παλάτι. Δεν άντεξε όμως εκεί να είναι μακριά τους. Μοναχός είδε όραμα κάτω να κατεβάσουνε πια τη βασίλισσά τους που αγάπησαν τόσο πολύ. Για τ' Άγιο της χατήρι κλείσαν τα λαμπρά νιάτα τους μέσα στο μοναστήρι. Το τέλειο αυτοί ζήτησαν κι αυτήν επήραν νύμφη. Το μαρτυρά στο χέρι τους, το όμορφο δαχτυλίδι που σ' όλους το μοιράζουνε σαν δείγμα ευγνωμοσύνης στον κάθενα προσκυνητή που έφτασε στο Ρωσινά για την αγάπη εκείνης. Αγία Κατερίνα μου, σκέπε τα παλικάρια που πήγανε στην έρημο σαν τάγρια λιοντάρια για να παλέψουν δαίμονες, σάρκα και τόσα πάθη. Μες στο σεπτό το κάστρο σου, τ' αρχοντικό παλάτι που φέγγει σαν το λαμπερό γλυκό αποσπερίτη, προσθέτοντας πολλή αρχοντιά στον κάθε Σιναίτη, αυτόν που θυσιάστηκε για την Ορθοδοξία, σαν σκέφτηκε ότι η ψυχή έχει μονάχα αξία. Αγία του Θεού, πρέσβευε υπερ ημών.